Χτες στην χώρα μας έγινε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κυρίου Νετανιάχου. Και ο κύριος Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, όπως και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι, επίσημα θεωρούνται ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου. Αυτόν όμως δεν θεωρήθηκε εμπόδιο από τον κύριο Παπανδρέου και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να τον καλέσουν στη χώρα μας και μάλιστα να δηλώσουν ότι αναβαθμίζονται οι οικονομικές σχέσεις μας, όπως επίσης ότι συστήνονται και επιτροπές για στρατιωτικά θέματα, για θέματα ασφάλειας και για επιχειρηματικούς λόγους. Είναι φανερό ότι όλα αυτά ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους και για τον λαό μας, όπως επίσης και για τους λαούς της περιοχής. Την ίδια ώρα δεν μπορεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να πατά σε δύο βάρκες, να λέει ότι είναι και με τους Παλαιστίνιους, υποστηρίζει όμως και την αναβάθμιση των σχέσεών μας με το Ισραήλ.